αυτά τα δέντρα δημιουργούν μια καταπληκτική σκιά πάνω στην άμμο. Έτσι ο κόσμος μπορεί να έρθει εδώ χωρίς ομπρέλα, να φέρει την πετσέτα του, το κάγκα του, το τραπεζομάντιλό του και να κάτσει κάτω από τα δέντρα. Άμα θέλει βέβαια μπορεί να κάτσει στον ήλιο, αλλά έχει την επιλογή της σκιάς. Μου αρέσει όταν υπάρχει δάσος τόσο κοντά στην παραλία και αυτός είναι ένας από τους λόγους. Εντάξει, αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ να διαλέξω μεταξύ δάσους και παραλίας. Μπορώ να διαλέξω μεταξύ βουνού και παραλίας, την παραλία, αλλά δάσος, ειδικά και στην Κολομβία, ήμασταν σε ένα υπέροχο μέρος όπου η τείχη ήταν όλη ανοιχτή σε ένα σπίτι. Βέβαια, από έντομο γίνανε το έλα να δεις, ειδικά όταν γινόταν διακοπή ρεύματος. Όχι, συγγνώμη, ειδικά όταν έβρεχε. Γιατί ερχόντουσαν όλα στο φως. Εμείς είχαμε το φως στο σπίτι μας και η τείχη ήταν ανοιχτή. Αλλά εκεί μου άρεσε πάρα πολύ αυτή της Κολομβίας στην Ταϊρώνα. Γιατί είχε κάτι υπέροχα ποταμάκια με γάργαρο νερό, σχετικά ζεστό, χαμηλή στάθμη, με πέτρες στρόγγυλες οι οποίες κάνανε μασά στα πόδια σου καθώς προχωρούσες πάνω τους. Ήτανε δάσος, δεν είχε πολύ κόσμο. Είχε βέβαια και κάποια μαγαζάκια. Εκεί που ήμασταν εμείς έπρεπε να περπατήσεις 15 λεπτά περίπου για να φτάσεις στον πολιτισμό. Ούτε για να πετάξεις τα σκουπίδια σου δεν υπήρχε κάποιος κάδος. Βέβαια εμείς θα πετούσαμε τα οργανικά στη φύση έτσι όπως μας είπε ο ιδιοκτήτης. Κάποιοι βέβαια θύμωσαν με αυτό. Είχαμε κάνει ένα βίντεο με την γιούκα. Γιούκα είναι η μανδιόκα. Πώς λέγεται στα ελληνικά? Μαντζιόκα λέγεται εδώ. Στα ισπανικά λέγεται γιούκα επίσης. Όχι γιούκα το φυτό, γιατί έχουμε και το γιούκα που είναι το διακοσμητικό, εκείνο με τα μυτερά φύλλα. Όχι αυτό, το άλλο. Που βρίσκεται στην Νότια Αμερική κυρίως και είναι μια ρίζα που χρησιμοποιούν για μαγειρική. Γευστικά μοιάζει πάρα πολύ με πατάτα. Τι έλεγα. Α, ναι, ότι σε εκείνο το σπίτι ήταν παραδεισένιο γιατί είχαμε ένα τέτοιο δάσος. Το έχω ξαναπεί βέβαια. Πέφτανε αβοκάντο, πέφτανε μάγκο. Θέλω να ξαναπάω εκεί, να πω την αλήθεια. Και όποιος θέλει να πάει Κολομβία, γιατί είναι δημοφιλής η Καρταχένα και η Σάντα Μάρτα, συνηθισμένο να πηγαίνει ο κόσμος, θα έλεγα να βάλει στο πρόγραμμα και την Ταϊρώνα. Μια επίσκεψη ή κοντά στο πάρκο της Ταϊρώνα. Μέσα στο πάρκο ήταν αρκετά ακριβές οι διαμονές. Εδώ βλέπουμε και ένα βαγωσόστου. Ο πύργος του Ναυαγωσόστου. Μπομπέιρος. Μπομπέιρος είναι οι πυροσβέστες. Εδώ είναι Ναυαγωσόστο πυροσβέστες. Ναι. Εκεί στην ακτή της Κολομβίας είχε αυτά τα υπέροχα μέρη και η Βραζιλία μου θυμίζει πολλά από αυτά τα μέρη που είδαμε στην Κολομβία. Βέβαια τα είχαμε ξαναδεί στη Βραζιλία αυτά τα όμορφα τροπικά. Το κάθε μέρος έχει την ομορφιά του και πρέπει να εκτιμάμε το κάθε τι. Τώρα, είτε μας αρέσει η θάλασσα είτε το δάσος, άμα μπορούμε να τα έχουμε ταυτόχρονα, είναι ακόμα καλύτερα. Γιατί τι καλύτερα από να συνδυάζεις δύο καλά πράγματα. Να πνίγεσαι. Και ένα πάρα πολύ όμορφο μαγαζάκι εδώ βλέπω. Θα μου ρίξω μια πιο κοντινή ματιά. Είναι ξύλινα τα καθίσματα. Η σκεπή είναι στάσα είναι αυτά. Έτσι, πολύ φυσικό μέρος. Δίπλα στα δέντρα. Μπορείς να έρθεις εδώ να απολαύσεις τη μέρα. Χωρίς μουσική. Χωρίς φωνές. Να τους και ένα σκύλος. Ο φύλακας. Να τες, έχει και εξαπλώστρες εδώ είναι η αλήθεια. Κάτι που δεν συνηθίζουμε να βλέπουμε γενικά εδώ στις παραλίες της Βραζιλίας και στη Λατινική Αμερική γενικότερα. Εδώ λέει πέισι φρέσκου να μπράς. Δεν πλώνε ψαράκι δηλαδή. Και συνεχίζουμε το περπάτημα μέχρι να φτάσουμε στο τέλος.